Στο πλαίσιο της εξωστρέφειάς της, η Σχολή Ευελπίδων εφαρμόζει μια στρατηγική με απότερο στόχο την ανάπτυξη και διεύρυνση συνεργασιών με στρατιωτικές ακαδημίες και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, ώστε οι ευέλπιδες να καθίστανται κοινωνοί των σύγχρονων προκλήσεων και εξελίξεων της στρατιωτικής επιστήμης, να αποκτούν νέες εμπειρίες, πρακτικές εκπαίδευσης και με αυτόν τον τρόπο να προβάλλουν τη σχολή και κατ' επέκταση τη χώρα στο εξωτερικό. Αξίζει να επισημανθεί ότι η σχολή το επόμενο έτος του 2018 θα συμπληρώσει 190 χρόνια από την ίδρυσή της. Παρακολουθούμε τους ευέλπιδες και στη συνέχεια τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης, η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων που ιδρύθηκε αρχικά στην Αθήνα αλλά όλα τα τελευταία χρόνια λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη, μια πολύ σημαντική τόσο για το στρατιωτικό όσο και για το επιστημονικό της έργο, που εκπαιδεύει τους αυριανούς γιατρούς, φαρμακευτικούς, τους οδοντιάτρους στρατιωτικούς, το οικονομικό σώμα. Παρακολουθούμε τους σπουδαστές της σχολής, της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, άντρες και γυναίκες, νεαροί αυριανοί αξιωματικοί. Μπροστά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακολουθεί η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, αφού βλέπουμε εδώ την τελευταία διέλευση. Λοιπόν, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών.